Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών. E-Twinning 2016-2017. The Swallow is a refugee or an immigrant. Το κορίτσι και το χελιδόνι. Συνεργατικό παραμύθι. Το παραμύθι έγραψαν οι μαθητές του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών και την εικονογράφηση έκαναν οι μαθητές του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών. Η μικρή Δήμητρα ήταν μόλις 6 χρονών όταν είδε το σπίτι της να καίγεται και τους συγγενείς της να πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες μπροστά της από τον πόλεμο. Έφυγε τρέχοντας. Στο δρόμο βρήκε ένα τσούρμο προσφύγων και χώθηκε εκεί. Προσπάθησε να βρει κάποιον γνωστό της, αλλά μάται. Για μέρες περπατούσε στην καυτή άμμο. Τα πόδια της είχαν πριστεί. Το κεφάλι της πονούσε φρικτά. Χωρίς αμφιβολία είχε κουραστεί πάρα πολύ. Μετά από αρκετές μέρες έφτασε επιτέλους σε ένα λιμάνι. Από εκεί πήρε ένα πλοίο και μαζί με χιλιάδες ακόμα πρόσφυγες σάλπαρε για μια χώρα μακρινή. Μια χώρα που θα είχε ειρήνη, ζωή καλή, χωρίς φόβους. Μόλις το καράβι ξεκίνησε, είπε από μέσα της, «Άραγε θα ξαναδώ ποτέ την πατρίδα μου». Καθώς ήταν έτοιμη να κλάψει, ένιωσε να πέφτει κάτι από δίπλα της. Ήταν ένα μικρό χελιδόνι. Το χελιδόνι είχε τραυματίσει το δεξίο φτερό. Τότε της είπε, «Βοήθησέ με. Είμαι τραυματισμένη και κουρασμένη από το ταξίδι. Σε παρακαλώ». Το κορίτσι ευχαρίστως πήρε το χελιδόνι στην αγκαλιά του. Ξαφνικά το καράβι άρχισε να βουλιάζει. Όλοι οι παρανοκοβλημένοι άρχισαν να σπρώχνονται και να φωνάζουν τρομαγμένοι. Η Δήμητρα είπε στο χελιδονάκι να μην φοβάται. Όταν βούλιαξε το καράβι, η Δήμητρα πιάστηκε από μια σπασμένη σανίδα και με αγκαλιά του χελιδονάκι άρχισε να κολυμπάει. Αφού κολύμπησε για αρκετή ώρα, επιτέλους βγήκε στην ακτή. Εκεί με ξύλα προσπάθησαν να φτιάξουν μια μικρή καλύβα και να περάσουν τη νύχτα. Τότε κάποιοι κακομούτσινοι κύριοι τους έδιωξαν λέγοντας: «Αυτός είναι ιδιωτικός χώρος. Δεν μπορούν να μένουν εδώ όποιοι και όποιοι. Εδώ μένουν μόνο οι πλούσιοι και οι πιο ισχυροί μεγιστάνες όλου του κόσμου». Το κορίτσι και το χελιδόνι αναγκάστηκαν να φύγουν. Περπατούσαν για μέρες, ώσπου βρήκαν ένα τσίρκο. Ρώτησαν αν θα μπορούσαν να μείνουν εκεί. Οι άνθρωποι του τσίρκου τους είπαν ότι μπορούσαν να μείνουν μόνο αν το χελιδονάκι πήγε στο κλουβί. Η μικρή αρνήθηκε με τη μία, χωρίς καν να το σκεφτεί. Τότε δύο κλόουν με γιγάντια παπούτσια τους πήραν από τους ώμους και τους έβγαλαν έξω από το τσίρκο. Το χελιδονάκι εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε ότι κάθε καλοκαίρι, όταν μεταναστεύει, βρίσκει στην κορυφή ενός θεόρατου βουνού ένα γέροντα που πάντα το προσέχει και το φιλοξενεί. Μόλις το άκουσε, αυτό το κοριτσάκι άρχισε να τρέχει με όλη του τη δύναμη. Πέρασε μέσα από κάμπους και δάση, ώσπου έφτασε σε ένα ψηλό βουνό, στην πιο ψηλή κορυφή. Εκεί ο γέροντας τους φιλοξένησε και η Δήμητρα με το χελιδονάκι έμεινε για πάντα εκεί.